Τώρα εδώ μπλέκουν και οι δύο ιδιοίτες και του εξαιρετικού συναδέλφου που είναι ο Στέλιος Κούλογλου, αλλά σήμερα είναι εδώ με την ιδιοίτα του Ευρωβουλευτή και εκ νέου υποψηφίου για την επόμενη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ο άνθρωπος. Γεια σας κύριε Κούλογλου. Αγαπητέ συνάδελφε, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Έχετε κάποιο σχόλιο για αυτό που συζητιέται έντονα από χθες βράδυ? Προλάβατε ή μες στο χαμό των περιοδιών, των ταξιδιών, των χιλιόμετρων που καταπίνετε, δεν έχετε δει το πρωτογενές υλικό παρά αποσπάσματα ή πολλαπλασιασμό? Σε ποιο ακριβώς θέμα? Α, νόμιζα ακούγατε την προηγούμενη κουβέντα μας, συνομιλία με τον συνάδελφο, με το ντοκιμαντέρ του Sky, ναι, για το μάτι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε πολιτική εκμετάλλευση μιας ανθρώπινης τραγωδίας μεγάλων διαστάσεων που μας αφορά όλους ως κοινωνία. Διότι ξέρετε, εκεί εκφράστηκε πέρα από τα στοιχεία της φύσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση εκφράστηκαν όλες οι αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού και σήμερα φυσικά, αλλά και συσσωρευμένα λάθη στον τρόπο που οικοδομήθηκε μεταπολεμική η Ελλάδα. Είναι ένα σύνολο λαθών και νομίζω ότι θα έπρεπε να φύγει εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό και να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφευχθεί μια νέα τραγωδία. Τώρα αρχίζουμε να λέμε αυτό φταίει, ο άλλος φταίει κτλ. Μπορεί να εξυπηρετεί τρέχουσες πολιτικές και εκλογικές σκοπιμότητες, αλλά τη χώρα δεν την εξυπηρετεί. Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε υπόπτω συνεπώς και το χρόνο που βγήκε αυτό το ντοκιμαντέρ? Με την έννοια ότι δεν είναι πετειακό, ας πούμε, δεν είναι στον ένα χρόνο. Ναι, καλά. Υποθέτω ότι υπάρχουν και σαφέστατες πολιτικές σκοπιμότητες γύρω από την, από την ανακοίνωση, από την προβολή μάλλον του ντοκιμαντέρ αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Και έχω πάρα πολλές άλλες ενδείξεις που λένε ότι αυτή η πλευρά συχνά έχει παραβιάσει συστηματικά τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στην υπόθεση της καταδίκης του κυρίου Γεωργιάδη, του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για παιδεραστία και διάφορες άλλες πολλές σοβαρές κατηγορίες, τις οποίες η συγκεκριμένη δημοσιογραφική αντίληψη δεν αναφέρθηκε καν, τις λογόκρινε τελείως. Επομένως, έχω ενδείξεις να πιστεύω ότι και αυτό ήταν αποτέλεσμα πολιτικών παρενέσεων και δεν εξυπηρετούσε την αναζήτηση της πραγματικής αλήθειας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κάθε δημοσιογράφος μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει. Άρα, καλώς συνεχίζει το εμπάργκο του κόμματός σας στον Sky? Το εμπάργκο δεν έγινε φυσικά για αυτό το ντοκιμαντέρ και δεν θα έπρεπε να γίνει για ένα ντοκιμαντέρ. Όχι, κρατάει μήνες. Κρατάει από την κάλυψη της φωτιάς, από τα τέλη Ιουλίου, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Νομίζω ότι είμαι δημοσιογράφος και θα ήθελα να μπορούν οι δημοσιογράφοι να κάνουν καλά τη δουλειά τους, να την κάνουν ψύχρεμα, ρεαλιστικά και αντικειμενικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει, θα μπορούσε να υπάρξει μια διέξοδος. Αλλά αυτή η διέξοδος θα έπρεπε να ήταν όχι μόνο υποχώρηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και μια σαφέστατη εγγύηση από την άλλη πλευρά ότι θα τηρούνται στοιχειωδώς τουλάχιστον οι κανόνες της δημοσιογραφικής διοντολογίας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν τηρούνται σε κανένα επίπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Κάτι άρχισε να συζητιέται για την Ευρώπη ή στις συναντήσεις σας με τους πολίτες από τη μια άκρη της Ελλάδος μέχρι την άλλη μπαίνει κυρίαρχη η εθνική ατζέντα? Κοιτάξτε, έχω κάνει μια προσπάθεια, γιατί νομίζω ότι είναι λάθος να μην μιλήσουμε για την Ευρώπη και να ξαναβράσουμε στο ζουμί μας, όπως συνήθως κάνουμε, αναμασώντας τα ίδια και τα ίδια θέματα που έχουμε την ευκαιρία και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε έτσι, μπροστά μας θα είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι, κοιτάξτε τώρα, η Ευρώπη μας αφορά άμεσα. Αφορά το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης, καθορίζει και την καθημερινότητα τη δική μας. Παραδείγματος χάρη, το 2009 αρρώστησε η οικονομία της Ευρώπης και ποια χώρα την πλήρωσε περισσότερο από όλες τις άλλες? Η Ελλάδα.
Επιπλέον η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι ανησυχητική, όχι γενικά και αόριστα επειδή υπάρχει αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς, αλλά δεδομένου ότι οι θέσεις της ακροδεξιάς για όλα τα βασικά ζητήματα της καθημερινότητάς μας είναι αρνητικές. Είτε είναι το περιβάλλον, οι νέοι, οι γυναίκες, οι εργασιακές σχέσεις. Και ξέρετε, το 70% των ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητά μας αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Και εκεί αν η ακροδεξιά είναι ανεβασμένη, είναι δυναμωμένη και δεν υπάρχει αντίβαρο, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας αρνητικά. Έχουν πάρει την εξουσία στην Αυστρία και επανέφεραν το 12ωρο, παραδείγματος χάρη, επισήμως. Στην Ουγγαρία επανέφεραν 400 ώρες υποχρεωτικής υπερορίας χωρίς πληρωμή. Και πολλά και πολλά και πολλά. Είναι εναντίον των γυναικών. Ακριβώς γι' αυτό έχω εκδώσει και αυτό το βιβλιαράκι. Είχαμε και την ευκαιρία, νομίζω, να το συζητήσουμε τότε πριν το εκδώσω. Γιατί μπαμπά είναι κακιά η ακροδεξιά και γιατί η μαμά είναι κακιά η ακροδεξιά. Εξέδωσα και μια θηλυκή έκδοση, όπου καταγράφω τι ψήφισε η ακροδεξιά αυτά τα τελευταία 5 χρόνια εναντίον των γυναικών. Και μιλάτε και για μια οργανωμένη ακροδεξιά και όχι για την ανένταχτη ακροδεξιά της Ελλάδος. Ναι, μιλάω για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Ναι, φυσικά, γιατί έχουμε ξαναπεί εδώ ότι η δικιά μας ακροδεξιά είναι και ανένταχτη. Δηλαδή δεν τους δέχονται ούτε εκείνοι. Η δικιά μας ακροδεξιά, επειδή έχει το πολύ αποκρουστικό πρόσωπο των νεοναζί, δεν τη δέχεται ούτε καν η ακροδεξιά. Φανταστείτε σε τι κατάσταση είναι, πώς θεωρείτε. Να σας πω, απόψε έτσι κι αλλιώς αυτά τα βιβλία τα παρουσιάζετε στους Λαρισαίους φίλους μας. Ναι, ναι, τα παρουσιάζω στη Λάρισα σήμερα και αύριο στην Καρδίτσα. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα κάνω και στο Βόλο. Χτες μίλησα για το ίδιο θέμα στα Τρίκαλα και κάνω μια περιοδία με αυτό το βασικό αντικείμενο, το οποίο δεν είναι ακριβώς τι να ψηφίσετε, αλλά τι να μην ψηφίσετε. Και επίσης γιατί πρέπει να κατέβετε στις εκλογές, γιατί πρέπει να κατέβουν όλοι, οι γυναίκες ιδίως, οι νέοι, γιατί για τους νέους θα αποφασίσουν αυτές οι ευρωεκλογές, που είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμες. Λέω να μην την πατήσουμε σαν τον Βοσκό με το λύκο που έλεγε λύκος, λύκος, και όταν ήρθε ο λύκος δεν τον πίστευε κανένας. Οι λύκοι έχουν έρθει και πρέπει να κατέβουμε να τους αντιμετωπίσουμε με την ψήφο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, για έλατε να δούμε τι γίνεται όμως στην Ευρώπη, γιατί είχαμε πρόγευση από τις εθνικές μεν εκλογές στην Ισπανία, που ένα κόμμα με παρόμοια χαρακτηριστικά εξέλιξης με αυτά που είχαμε στην Ελλάδα, λέει και η Χρυσή Αυγή, μέχρι να βρεθεί στο Κοινοβούλιο ήταν στο 0,5. Αυτό το κόμμα από το 0,2 λοιπόν βρέθηκε στο 12. Διωγγώθηκαν, κανείς δεν ξέρει, δεν είναι τώρα τη στιγμή να ερμηνεύσουμε γιατί συνέβη, αλλά δεν είναι πρόγευση του τι μας περιμένει στα τέλη του μήνα στις ευρωεκλογές. Είναι μια μεταδοτική ασθένεια. Είναι κάτι σαν χολέρα που ανεξέλεκτα διαδίδεται σε όλη την Ευρώπη η άνοδος της ακροδεξιάς. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω, να στείλω σήμα κινδύνου και να ενεργοποιήσω τους πολίτες έτσι ώστε να κατέβουν να ψηφίσουν και να αντιμετωπίσουν. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον εκλογικά. Ναι, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό ότι ένα κόμμα από το πουθενά βγήκε ξαφνικά και κατέλαβε το 12% των εδρών σε μια χώρα που, όπως και η Ελλάδα, είχε πρόσφατα φασιστική δικτατορία και είναι ενωπές οι μνήμες από την κατοπίεση, την έλλειψη δημοκρατίας, τα βασανιστήρια, τις εκτελέσεις που γίνονταν επί εποχής Φράγκο στην Ισπανία. Μάλιστα. Τι άλλο θα δούμε να συμβαίνει στην Ευρώπη? Πιστεύω να συμβεί και κάτι θετικό. Και δηλαδή, ελπίζω σε αυτό και εργάζομαι για αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας, η οποία να αποτελείται από την αριστερά, τους πράσινους, τους σοσιαλιστές, η οποία να αντιμετωπίσει και τα αίτια της ανόδου της ακροδεξιάς. Και τα αίτια της ανόδου της ακροδεξιάς είναι αυτές οι πολιτικές λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, που έχουν κάνει τους λίγους πλούσιους πλουσιρότερους και τους πολλούς φτωχούς φτωχότερους. Είναι αυτές οι πολιτικές που προκαλούν οργή, θυμό, ανασφάλεια
και οδηγούν στην άνοδο της ακροδεξιάς που έρχεται και λέει, δίνει απλές λύσεις, λέει για όλα αυτά είναι οι μετανάστες, για όλα αυτά είναι οι πρόσφυγες, εμφανίζεται αντισυστημική, ενώ στην πραγματικότητα εργάζεται για τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Αυτό είναι το ένα επίπεδο. Και στο άλλο επίπεδο, εγώ όπως έχουμε συζητήσει κατά καιρούς την προηγούμενη πενταετία και μαζί σας, θα προσπαθήσω μέσα, εάν επανεκλεγώ, να προωθήσω τα συμφέροντα της χώρας μου. Όχι ναι, τα μισό λεπτό όμως. Κοιτάξτε, λένε ότι η ακροδεξιά γιγαντώνεται ως η δύναμη της αντίδρασης από τη μη διάκριση αριστεράς-δεξιάς και κατηγορούν και τον Τσίπρα ότι με τον να ταυτίζεται και με τον σοσιαλδημοκράτη νικητή αλλά και με τον ξεχασμένο πια φίλο του τον Ποντέμος, τον Ιγκλέσιας στην Ισπανία ή να στείνει τις γέφυρες ή την προοδευτική συμμαχία καλή ώρα όπως τώρα είναι ο πλήρης τίτλος σας. Αυτό δεν θα γράφει το ψηφοδελτίό σας. ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Σωστό. Ότι τα θολώνει τα νερά, ότι δεν αφήνει αυτή τη διάκριση. Το ποια είναι εν πάση περιπτώσει η αριστερά και ποια η δεξιά. Κοιτάξτε, για να μην βρίσκει χώρο να εισέλθει η ακροδεξιά. Σε κρίσιμες στιγμές πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις με ανθρώπους και κόμματα και πολιτικές παρατάξεις με τις οποίες δεν συμφωνούμε σε όλα τα θέματα. Αλλά συμφωνούμε σε μια ορισμένη βασική κατεύθυνση. Και αυτή δεν είναι μόνο υποδέμος και δεν είναι ξεχασμένη, ξέρετε, υποδέμος. Αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία για να κάνει αντιπολίτευση στο εσωτερικό της χώρας. Έδινε αγώνα, δεν πήγε να σηκώσει το χέρι στην εξέδρα με τον Ποντέμος όπως έκανε αντιστρόφος εκείνος ερχόμενος στην Ελλάδα. Ξεχασμένη είναι. Κοιτάξτε, υποδέμος κέρδισαν το 15% των ψήφων στην Ισπανία. Χάνοντας 25 έδρες. Μην λέμε τι κέρδισαν, αλλά ναι, τι έχασαν. Χάσανε, αλλά μην ξεχνάτε ότι συγκυβερνούσαν μέχρι την πτώση της κυβέρνησης των σοσιαλιστών. Συγκυβερνούσαν, υποστήριζαν την κυβέρνηση μέχρι πρότινος και από ό,τι φαίνεται θα συγκυβερνήσουν, θα στηρίξουν και την επόμενη κυβέρνηση στο ερχόμενο διάστημα. Είναι μια δύναμη που κατάφερε από το μηδέν να καθιερωθεί σαν μια σημαντική πολιτική δύναμη στη χώρα. Τώρα έχουν δικά τους προβλήματα. Ξέρω ότι είναι ένα νέο κόμμα αυτό. Δεν έχει την ιστορική, δεν κουβαλάει τίποτα ιστορικά. Γεννήθηκε από την Ισπανική κρίση, από τους αγανακτισμένους, αλλά κατάφερε να εδραιωθεί και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, από εκεί και μετά, εμείς γιατί θολώνουν τα νερά. Εμείς είμαστε καθαρά στο κομμάτι της αριστεράς. Παίζετε με τους πάντες, από την Παπακώστα μέχρι όλη την περασμένη γενιά του Πασόκ. Τι εννοείται γιατί τα θολώνετε τα νερά. Όχι. Αν μιλάτε για την Ελλάδα, νομίζω ότι... Για την Ελλάδα μιλώ. Αν μιλάτε για την Ελλάδα... Και εσείς αφετηρία για την Ευρώπη, την Ελλάδα θα έχετε. Ναι, ασφαλώς. Αλλά το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής δεν το δίνουν στελέχη τα οποία προέρχονται από άλλους χώρους. Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής το δίνει βασικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν μας εγκαλούσαν για την παρουσία των ΑΝΕΛ. Έφυγαν οι ΑΝΕΛ. Άρα ήρθε και κούμπος η Παπακώστα στη δικιά σας ιδεολογία. Πάντα. Αυτό μας λέτε. Ότι απόλεσε την δικιά της και κούμπωσε στη δικιά σας η Παπακώστα ιδεολογία. Ή ξανά Γιανακοπούλου, η Ζορμπά, όλοι αυτοί τέλος πάντων που τους είδαμε να φιγουράρουν στο μεγάλο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου. Μα κοιτάξτε, μια μεγάλη παράταξη έχει ανάγκη από συμμάχους και έχει ανάγκη και από διάφορους ανθρώπους που στο δικό τους χώρο, είτε κοινοβουλευτικά είτε εξωκοινοβουλευτικά, μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Μου αναφέρετε πρόσωπα τα οποία συμβολίζουν και μια ανάγκη διεύρυνσης. Εάν είμαστε μόνοι μας και κλεισμένοι και δεν δεχόμαστε κανέναν άλλο, θα μας κατηγορούσαν ότι είμαστε δογματικοί και κλεισμένοι στον εαυτό. Αγαπητέ συνάδελφε, τώρα το αλλάζω. Θα φύγεις από αυτή τη ζωή δημοσιογράφος, έτσι. Ναι. Σου εύχομαι όσο θα έχεις δυνάμεις και διάθεση να παραμείνεις στην πολιτική. Πρέπει να σου πω τώρα να κάνω το δημοσιογραφικό εγώ σχόλιο, ότι όση ώρα τα λες, επειδή την ακούει την κουβέντα μας, είναι εδώ και ο Γιάννης Βαρουφάκης και η Σοφία Σακοράφα, μηδιούν με διάφορα, θα μας τα πούν. Αν να τους δείξουμε, ναι. Να ανταλλάξουν τουλάχιστον ένα γεια μεταξύ τους οι άνθρωποι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Λοιπόν, θα μας πείτε γιατί αντιδρούσετε σε αυτά, κυρίως για την Ισπανία. Τον έχουμε εδώ τον κύριο Κούλογλου μετά. Λοιπόν, κύριε Κούλογλου, σας χαιρετούμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά θα μηδιούσα κι εγώ
Εάν μιλούσαμε με τον κύριο Βαρουφάκη για το ανύπαρκτο Plan B και αυτή την απίστευτη διαπραγμάτευση των 6 μηνών, αλλά. Εγώ νόμιζα χαιρετισμού θα του στείλω. Είναι για μια άλλη. Εσεί του στέλνετε καρφιά. Είμαι διαθέσιμο. Επειδή σε θεωρώ έτσι έναν δημοσιογράφο αρκετά ενημερωμένο και εμπεριστατωμένο, τουλάχιστον από σένα δεν θα περίμενα να κάνει αυτή την ατάκα ως κλείσιμο στην σημερινή σου συνέντευξη. Εγώ. Ναι. Ελάτε, κύριε Κούλογλου. Έμαθα ότι μη διάθε και ευχαρίστως αποδέχομαι. Θα το εξηγήσουν. Βλέποντας ένα συνάδελφο και σε καλησπέρισε και μάλιστα δεν ανταπέδωσες. Δεν χαμογελάμε γιατί ειρωνευόμαστε τα όσα. Ελάτε να κλείσουμε. Δώστε μου στο παράθυρο μόνο τον κύριο Κούλογλου να τον ευχαριστήσω, να τον αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή εκπομπή συνέχεια. Και γελάει καλύτερα όπως γελάει τελευταίος. Εντάξει λοιπόν.